Κύριε Ψυχογέ, καλησπέρα. Καλώς ήρθατε στο Λουτράκι. Βρισκόμαστε στην έκθεση φωτογραφίας που διοργανώνει σήμερα ο Πολιτιστικός Σύλλογος Ήβικος, εδώ στο Μπόρι Βάζ. Πώς σας φάνηκε αυτή η εκδήλωση? Καλησπέρα και σε εσάς, και είναι πολύ σημαντικό που είστε εδώ. Είναι μια εξαιρετική πρωτοβουλία. Είχα την ευκαιρία να την παρακολουθήσω από κοντά και έρχεται σε συνέχεια άλλων ενεργειών που ο συγκεκριμένος σύλλογος έχει αναλάβει το τελευταίο διάστημα. Ήταν η πρώτη φορά που παρευρίσκομαι και θέλω να συνεχίσω να είμαι παρόν, διότι εκτός του ότι πρέπει να αναδεικνύουμε αυτές τις εκδηλώσεις, είναι και ένα αντιστάθμισμα για τον κόσμο μέσα στην κρίση, στις δυσκολίες που περνάει όλη αυτή η συλλογική δουλειά. Υπήρχε όμως κι άλλος ένας λόγος που είμαι εδώ, για να συναντήσω και φίλους και συντρόφους από το Λουτράκι και να συζητήσω και τα τρέχοντα προβλήματα. Ένα από τα οποία είναι, βέβαια, όπως ξέρετε πολύ καλά και το προβάλλατε πρώτοι εσείς, το ζήτημα των μεδουσών. Το οποίο άμεσα και εγκαίρως ανταποκρίθηκε το Υπουργείο Ανάπτυξης και ο Υπουργός ο κ. Χαρίτσης, εκταμιεύοντας 1 εκατομμύριο ευρώ για τις ανάγκες προστασίας του Κορινθιακού. Θεωρούμε ότι πολύ σύντομα θα προχωρήσει την προγραμματική σύμβαση που υπάρχει για να υλοποιηθεί το έργο και να προστατευτούμε από το πρόβλημα αυτό, το οποίο βέβαια μακροπρόθεσμα δεν θα λυθεί με τα δίκτυα, αλλά θα λυθεί με το Natura, και αν αυτό εφαρμοστεί όπως πρέπει, για να λέμε τα πράγματα όπως είναι. Οπότε ήταν διπλή η παρουσία μου εδώ και νομίζω ότι πήγε καλά. Να μην ξεχάσουμε όμως ότι άλλοι φορείς προσπάθησαν, δηλαδή συνέβαλαν σε αυτή την προσπάθεια. Σαφέστατα. Έτσι, να μην τους ξεχάσουμε. Σαφέστατα. Και να ευχηθούμε να πιέσετε κι εσείς προς αυτή την κατεύθυνση την κυβέρνηση, ώστε τα δίκτυα να τοποθετηθούν γρήγορα, γιατί όπως βλέπετε ο καιρός έχει φτιάξει. Η τουριστική κίνηση στο Λουτράκι είναι αυξημένη. Ήταν εντυπωσιακή σήμερα. Ναι. Οπότε καλό είναι όσο πιο γρήγορα μπουν αυτά τα δίκτυα, καλό θα είναι. Να πούμε και κάτι άλλο, ότι δημοκρατήθηκε και ο Προαστιακός. Αυτό και αν είναι. Ένα πολύ μεγάλο έργο για το Λουτράκι. Νομίζω ότι είναι μια πολύ επιτυχία, μια μεγάλη επιτυχία όλων όσων βοήθησαν να μπορέσει αυτό το έργο να υλοποιηθεί. Είναι όπως τα είπατε ακριβώς, και στο θέμα με τα δίκτυα υπήρχε μια συλλογική δουλειά με τους φορείς της πόλης εγκαίρως. Από τον Οκτώβριο του 2017 είχαμε κάνει συνάντηση και με το Δήμο και με τους φορείς της περιοχής για να προετοιμάσουμε το έδαφος και να κάνουμε το σχεδιασμό για το επόμενο διάστημα. Ακριβώς το ίδιο συνέβη και στο θέμα του Προαστιακού. Από την πρώτη στιγμή που αναλάβαμε, το είχαμε βάλει σαν πρώτη προτεραιότητα και τελικά με τη συμβολή όλων των φορέων της πόλης, των βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ αλλά και του αρμόδιου Υπουργείου, αυτό έρχεται να υλοποιηθεί και μάλιστα, όπως σωστά είπατε, δημοπρατήθηκε ήδη.